ικανοποιημένος από το έργο της Δημοτικής Αρχής Χανίων στο διάστημα που βρίσκεται στο τιμόνι του Δήμου, εμφανίστηκε ο Τάσος Βάμβουκας κάνοντας έναν απολογισμό του πρώτου εξαμήνου της θητείας του. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Χανίων, αυτός και η ομάδα του έβαλαν τις βάσεις για να υλοποιήσουν το πρόγραμμά τους, ενώ αναφέρθηκε και στα εμπόδια που συναντούν, αφήνοντας αιχμές για την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και τη σημερινή αντιπολίτευση. Έχουν υπάρξει σημαντικά αποτελέσματα από το στρατηγικό μας σχεδιασμό, όσο και αν αυτό απογοητεύει κάποιους. Επιδιώκουμε ένα Δήμο εξωστρεφή, προσαρμοσμένο στις ανάγκες τόσο της εποχής όσο και της καθημερινότητας, αντί για ένα Δήμο βιτρίνα. Δεν μας ενδιαφέρει η τακτική του εντυπωσιασμού, μας ενδιαφέρει να γίνει δουλειά. Εργαζόμαστε μεθοδικά και αποτελεσματικά. Όσοι προσπαθούν να μας αποπροσανατολίσουν και να μας σύρουν στο δικό τους ρυθμό δεν θα τα καταφέρουν. Αν σε 6 μήνες είχαμε λύσει όλα τα συσσωρευμένα προβλήματα που για δεκαετίες αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους οι δημότες μας, θα σήμαινε ότι διαθέτουμε υπερφυσικές ικανότητες και ότι επιχειρούμε σε μια χώρα με ιδανικό περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά, εργαζόμαστε απρόσκοπτα, σκληρά και προσιλωμένοι στο στόχο μας, στο σήμερα αλλά και στο αύριο. Αύριο υπάρχει, παρά τις άσκοπες φωνασκίες κάποιων. Ο Τάσος Βάμβουκας έκανε ειδική αναφορά στην οικονομική κατάσταση του Δήμου Χανίων, η οποία είχε βρεθεί στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης, επαναλαμβάνοντας ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή παρουσίαζε μια ωρεοποιημένη αλλά πλαστή εικόνα. Τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών που χρησιμοποίησε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή για τη δημιουργία εντυπώσεων δυστυχώς δεν απεικονίζουν καθόλου την πραγματικότητα των οικονομικών του Δήμου που παραλάβαμε. Σύντομα θα παραθέσουμε στο Δημοτικό μας Συμβούλιο μεταξύ άλλων την πραγματική αποτύπωση των οικονομικών του Δήμου την 1η Σεπτεμβρίου του 2014, ημέρα κατά την οποία παραλάβαμε. Η πραγματικότητα απέχει πολύ από την οριοποιημένη εικόνα που μας παρουσίαζε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Χανίων τόνισε ότι το τελευταίο εξάμηνο έχει υιοθετηθεί ένας διαφορετικός τρόπος διοίκησης και άσκησης πολιτικής, με τις αποφάσεις να λαμβάνονται μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες η κατάρτιση του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο για πρώτη φορά καταρτίζεται με επιμονή, συνδιαμορφώνεται μέσα από διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης, άμεσες και ανοιχτές προς όλους τους φορείς, τους δημότες και κάθε μία από τις δημοτικές ενότητες. Ψηφίσαμε νέο κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού μας Συμβουλίου μετά από διαβούλευση με όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού μας Συμβουλίου και ευρεία συνένεση. Ψηφίστηκε νέος κανονισμός καθαριότητας, επίσης μετά από ευρεία διαβούλευση, για πρώτη φορά στο Μητροπολιτικό Δήμο Χανίων. Ανοίξαμε τη διαδικασία για την εκλογή συμπαραστάτη του Δημότη και δεν έχουμε σκοπό να επιβάλλουμε κάποιον ο οποίος δεν συγκεντρώνει την αποδοχή του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Στο περιθώριο του απολογισμού πεπραγμένων, ο Δήμαρχος Χανίων ανακοίνωσε ότι οι εργασίες επέκτασης του Δημοτικού Πάρκινγκ στην Οδό Περίδου αναμένεται να ξαναρχίσουν άμεσα μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κίδων ΑΕ να κατοχυρώσει το έργο στον δεύτερο εργολάβο.